Βαρύ κλίμα, παρουσία γονιών, συγγενών αλλά και πολιτών που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, τελέστηκε νωρίτερα επί μνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Η Έλενα Αποστολίδου ήταν εκεί. Έλενα, ουσιαστικά μιλάμε για τον τερματικό σταθμό, εκεί όπου δεν έφτασε ποτέ το μοιραίο τρένο. Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στο παρεκκλήσι του ιερού ναού Αγίου Φιλίππου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, με έναν επιπλέον συμβολισμό, Μαρία, καθώς σε αυτό το σταθμό θα έφτανε το μοιραίο τρένο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Συγγενείς, οι γονείς πολλών παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, σε αυτό το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα, φίλοι, σπουδαστές, αλλά και απλοί πολίτες βρέθηκαν προκειμένου να τιμήσουν, όπως είπαν, τη μνήμη των παιδιών. Οι γονείς με δακρυσμένα μάτια, αλλά και απλός κόσμος, το μόνο που ζητά είναι δικαίωση και δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις, απλά μίλησαν για ένα έγκλημα και ζητούν την τιμώρηση και την δικαιοσύνη στα παιδιά τους. Να πούμε πως η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, τον κύριο Βαρνάβα, ο οποίος μίλησε με λόγια αγάπης για τους γονείς, παρομοιάζοντας τις μάνες με την Παναγία, η οποία σήκωσε το δικό της σταυρό. Αυτό κάνουν και οι γονείς, όπως είπε, αυτών των παιδιών. Μάλιστα, μνημονεύτηκαν όλα τα ονόματα και των 57 νεκρών. Ποτέ ξανά ακούστηκε στην εκκλησία, αλλά και ότι για να αλλάξει ο κόσμος πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Βαθιά συγκίνηση σε ένα σταθμό που οι γονείς, πολλοί από αυτούς, περίμεναν τα παιδιά τους που δεν έφτασαν ποτέ, Μάρια. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Έλενα Αποστολίδου. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω ημάς. Όπως κύριος ο Θεός μου, τάξης ψυχάς μου, είναι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των και άφεση των αυτών αμαρτιών. Άρα Χριστό, τα θανάτια σλίπτων τους όμεθα. Θαρός του Κύριε, Κύριε Λαϊσόν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκούς σου, τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος αυτός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων σου, των εν θάδε διέως τελειωθέντων, αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου Πατρί και τον Πατρί.
Σήμερα είναι 25 Φεβρουαρίου. Σε 2-3 μέρες, 28 Φεβρουαρίου, κλείνει ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη σε αυτόν ακριβώς εδώ το χώρο. Γύρω υπάρχουν 57 ψυχές, 57 αγιοκέρια, 57 κεράκια που αναβοσβήνουν. Με όποιο πρόσφορο τρόπο βρήκε η κάθε οικογένεια το κουράγιο να έρθει σήμερα εδώ, να στηθεί αυτό το μικρό συμβολικό μνημείο εις μνήμη 57 ψυχών που χάθηκαν εξαιτίας του ανάλγητου κράτους, εξαιτίας της δολοφονικής αμέλειας, εξαιτίας όλων αυτών των ανθρώπων που επί δεκαετίες άφησαν όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλά άλλα σημεία της Ελλάδος απροστάτευτους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με τους φόρους τους, τους οποίους δίνουν με το αίμα της ψυχής τους από το υστέρημά τους, μιλάω για τους πολλούς και όχι για τους λίγους οι οποίοι έχουν λεφτά και πίνουν από τους πολλούς το αίμα με τον μπουρί της σόμπας, με τους φόρους τους που ματώνουν οι ψυχές τους από το υστέρημά τους, δίνουν στο κράτος για να μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος έναντι των πολιτών και για τους δρόμους και για τους αφύλακτους δρόμους και για τις αφύλακτες διαβάσεις. Εδώ, σήμερα, ένα χρόνο μετά, έγινε χωροστατούντος του επιχώριου επισκόπου, του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερώνυμου, μια λυτή, σεμνή και απέρητη τελετή, Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, σε 2-3 μέρες, 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος, από εκείνο το τραγικό δυστύχημα, άλλη μία ακόμα εθνική τραγωδία, στις τόσες που μετράει αυτό το κράτος, αυτό το μόρφωμα κράτους, γιατί περί μορφώματος πρόκειται, είναι κράτος μόνο για τους λίγους και τους κολλητούς από τις διάφορες φαμίλιες, τους πρωθυπουργούς των τελευταίων δεκαετιών, αλλά δεν είναι κράτος για τους Έλληνες πολίτες. Δεν υπάρχει μέρημνα, υπάρχει μόνο ψηφοθυρία, υπάρχει μόνο λάσπη, ψέμα, συκοφαντία. Αν παρακολουθήσει κανείς την συνεδρίαση της αρμόδιας, ο Θεός να την κάνει, η Επιτροπή, Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των ευθυνών της τραγωδίας στα Τέμπη, δεν είδα αντίστοιχα να φτιάχνεται μια Εξεταστική Επιτροπή για τις ευθύνες που έχουν για τις δολοφονικές αμέλειες και αυλεψίες στην τραγωδία στο Μάτι, αντίστοιχα στην τραγωδία στην Μάνδρα Αττικής, όπου έχασαν τόσες ψυχές επίσης τη ζωή τους. Και για να πάω πιο πίσω, το καλοκαίρι του 2007, είναι εκατοντάδες οι ψυχές που χάθηκαν σε προμελετημένες εθνικές τραγωδίες, για να μην πω για αυτές τις ψυχές που χάνονται στην άσφαλτο από αμέλεια και αβελτηρία του κρατικού αυτού μορφώματος. Έκανα μια πρόταση και είδα ότι έχει τεράστια απήχηση. Άνθρωποι από όλες τις περιπτώσεις όπου θρηνήθηκαν ζωές από την εγκληματική αμέλεια του κράτους, αρχίζοντας από την τελευταία τραγωδία στα Τέμπη και φτάνοντας εκείνη του 2007, να μαζευτούν, να συνενωθούν, να αντλήσουν δυνάμεις από αυτήν την σύγχρονη Ελληνίδα, την Μαρία την Καριστιανού, η οποία μόνη της δίνει ένα αγώνα, διότι όλες οι οικογένειες βυθισμένες στο πένθος της απώλειας, όλοι χάσαν παιδιά, δεν χάσαν απλώς φίλους, δεν χάσαν απλώς συγγενείς, χάσαν τα παιδιά τους, να συνενωθούν, έχει μπει μπροστά μόνη της με ένα απίστευτο κουράγιο που μόνο μέσα από την πίστη της μπορεί να αντλήσει και τις δυνατότητες που έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος για να δώσει μια μάχη, άνηση
όπως ο Δαβίδ με το Γολιάθ, σε ένα Λεβιάθαν, σε ένα σύστημα Λεβιάθαν, που κανείς δεν ξέρει τις άκρες του. Να δώσει μια μάχη για τη δικαίωση των ψυχών των παιδιών, όχι μόνο για το δικό της παιδί. Είπα λοιπόν και πρότεινα, και είδα ότι βρήκε ανταπόκριση, πρότεινα να βρεθούν άνθρωποι και από αυτές τις τραγωδίες και από όποιες άλλες, να συστήσουν μια συντονιστική επιτροπή και να αναλάβουν δράση. Να αναλάβουν δράση εναντίον αυτού του ανάλγητου κράτους, διότι το ψήφισμα το οποίο έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι δεν αφορά ούτε τους ΛΑΤΚΙ, ούτε τους ανθρώπους με τις διάφορες περίεργες προτιμήσεις στο κρεβάτι τους και στην ιδιωτική τους ζωή, ούτε εκείνους οι οποίοι ετοιμάζουν άλλο ένα κομμάτι γης ελληνικής να χαθεί. Μιλάω για την Ανατολική Θράκη, όπου είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί και αυτή η εθνική τραγωδία. Μιλάω για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Δεν εννοεί το ψήφισμα αυτό. Το ψήφισμα εννοεί περιπτώσεις σαν αυτή που προέβαλα πριν από λίγες ημέρες με τον κριτικό από το Ηράκλειο, τον Κυρινίκο Κοσόγλου, ο οποίος τα έβαλε και αυτός με ένα κράτος αδυσόπιτο, ανάλγητο. Τα έβαλε με τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την ψηφοθυρία, πίσω από τις δολοφονικές αμέλειες και αυλεψίες. Ξέρουνε ποιο είναι το κράτος που διευθύνουν και διαχειρίζονται όλοι όσοι είναι στη Βουλή τα τελευταία 50 με 60 χρόνια, τα τελευταία 67 χρόνια. Όλοι γνωρίζουν το μέγεθος των ευθυνών τους. Γιατί το μέγεθος των ευθυνών τους έρχεται πάντοτε αντιμέτωπο με αυτό που λέγεται νομικό συμβούλιο του ελληνικού κράτους, το οποίο όταν πάει να δικαιωθεί ένας Έλληνας πολίτης από την αυλεψία και την αδελτηρία του ελληνικού κράτους, αμέσως το νομικό συμβούλιο του κράτους επιστρατεύει τους τάχα μου καλύτερους για να μην πάρουν τα δικαιώματά τους οι Έλληνες πολίτες. Αυτό μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Στην Ελλάδα που όλοι εσείς και όλοι εμείς ανεχόμαστε όλους αυτούς τους αλτιμπάγκους, όλους αυτούς τους τύπου Γεωργιάδη, τύπου να μην πω κι άλλους, αυτός έχει φτιάξει τον εαυτό του εκεί πέρα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όσο τους ανεχόμαστε, τόσο προχωράνε στην καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που έχει ο κάθε ένας από μας, ο κάθε ένας από εσάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να βγούμε από αυτήν την αδελτηρία, από αυτόν τον οχαδερφισμό και να αντλήσουμε δύναμη από γυναίκες όπως η κυρία Καριστιάνου και ψυχές όπως αυτές που βρέθηκαν σήμερα εδώ, Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, βλέπετε ότι αναβοσβήνουν οι ψυχούλες αυτές, τελείως συμβολικά και σημειολογικά, για κάθε οικογένεια που έχασε το παιδί της, τον άνθρωπό της, το σπλάχνο τους. Αυτά όλα, αγαπητοί μου φίλοι, δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Ούτε μπορούν να μας αφήνουν σε μια εφήμερη και πρόσκαιρη κατάσταση να ενδιαφερόμαστε όταν και όποτε έρχεται μια συμπληρώνεται μια συμβολική επέτειος μνήμης, όπως η σημερινή. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, εδώ παίχτηκε ένα δράμα. Μια εθνική τραγωδία, άλλη μία εθνική τραγωδία, η οποία δεν είναι η τελευταία. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά δυστυχώς η χώρα βρίσκεται στην αρχή της μεγαλύτερης εθνικής τραγωδίας που αντιμετώπισε το ελληνικό έθνος τα τελευταία 1500 χρόνια και πριν ακόμα πέσει η πόλη, όταν η πτώση πραγματική ξεκίνησε το 1204 με τις μεγάλες σφαγές. Η εθνική τραγωδία στην οποία βιώνει η χώρα μπαίνοντας στον 21ο αιώνα είναι η επαπειλούμενη μεγάλη απειλή του να ξεριζωθεί η ελληνική ψυχή. Η ελληνική ψυχή, όσο και να το προσπαθήσουν, δεν μπορεί να ξεριζωθεί, γιατί είναι βαθιά ριζωμένη και ποτισμένη με αίμα. Αίμα ηρώων, μαρτύρων, εθνομαρτύρων, αγίων, απλών ανθρώπων. Δεν υπάρχει σπιθαμή γης που να μην έχει ποτιστεί
με αίμα. Όλους τους αιώνες, χιλιάδες χρόνια πριν. Είμαστε υποχρεωμένοι όλα αυτά να τα βλέπουμε, να τα θυμόμαστε, όχι μόνο όταν έχουμε μπροστά μας τέτοιες τραγωδίες, αλλά ακόμα και όταν έχουμε στο σπίτι μας χαρά. Να αφήνουμε λίγο χώρο μνήμης στην ιστορία της εθνικής συνείδησης και εθνικής μνήμης για να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι να τα θυμόμαστε όταν έχουμε τέτοιες τραγωδίες. Τέτοιες τραγωδίες. Επιτρέπεται σε καιρό ειρήνης να έχουμε τόσα θύματα. Τόσα θύματα. Και πόσα άλλα θύματα από τις αυτοκτονίες που έρχονται καθημερινά, αλλά δεν τις βλέπει το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν συμφέρει το σύστημα, γιατί όλες οι λίστες με τον Μπερντέ, το Μαρούλι και τον Πικικίνι είναι πολλές. Δίνει χρήμα η φαρμακευτική βιομηχανία, όλες. Δίνουν χρήμα όλες οι εταιρείες που οθούν τον Έλληνα στο τζόγο. Δίνουν χρήμα όλες οι εταιρείες με ψεύτικες διαφημίσεις, ειδικά αυτές οι οποίες παρέχουν τηλεφωνικές ανύπαρτες υπηρεσίες. Αλλά δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ μας, γιατί φροντίζουν να μας διασπάνε και να μας κάνουν κομμάτια την εθνική και κοινωνική συνοχή. Αυτό πρέπει να αποκτήσουμε. Αυτές τέτοιες τραγωδίες πρέπει να είναι η αιτία που θα πρέπει να μας φέρουν πιο κοντά και να μην επιτρέπουμε σε σαλτιμπάγκους να στείλουν παράγκες, ΜΚΟ και ένα σωρό άλλα πράγματα για να εκμεταλλεύονται διάφορες καταστάσεις. Γιατί από αυτούς απειλούνται περισσότερα τα κοινά και εθνικά συμφέροντα παρά από αυτούς που έχουν έδρα στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή είναι το προστατευτικό δίχτυ. Το έχω ξαναπεί δεκάδες φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω. Όσο ενοχλητικός και αν γίνομαι, η πιο ενοχλητική και δίσοσμη δίσοδη είναι όλοι αυτοί που στείλουν παράγκες εκμετάλλευσης. Φίλες και φίλοι, προτίμησα να έρθω ύστερα από μια μικρή περιπέτεια, αλλά τελικά οι φίλοι που επέμεναν να έρθω εδώ, γιατί κάποια στιγμή σκέφτηκα να αφήσω να μην ταλαιπωρηθούμε για απόψε, γιατί ήδη βλέπετε έχει αρχίσει το χιονόνερο. Κάποια φωνή όμως μέσα μου έλεγε θα πάμε. Θα πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι και όχι μαζί με όλους τους υπόλοιπους, μαζί με τις κάμερες του συστήματος, μαζί με όλους αυτούς που ήρθαν να κάνουν ένα voice-over, ένα σπικάζ, αλλά απλά, αθόρυβα, ήσυχα, μέσα σε μια παγωμένη νύχτα, τη νύχτα της 25ης Φεβρουαρίου, Κυριακή, όπου εδώ, πριν από λίγες ώρες, ετελέστη το μνημόσυνο του ενός έτους από αυτήν την εθνική τραγωδία. Ήθε ο Θεός να δώσει δύναμη σε όλους όσους παρακολουθείτε, να κάνετε τις δικές σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και κάθε μέρα και δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί κάθε σπίτι, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι ένα δράμα και κάθε άνθρωπος είναι ένα σταυρός. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει πίσω η κάθε πόρτα, κανείς δεν ξέρει τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Να είστε καλά, να μην ξεχνάτε ο ένας τον άλλον και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Να μην περιμένουμε να έρθουν τέτοιες τραγωδίες για να μας συγκλονίσουν ή για να, ακόμα χειρότερα, να μας αφυπνίσουν. Να είμαστε έτοιμοι και να θυμόμαστε ότι αν έχουμε πίστη μέσα μας μπορούμε να κάνουμε τα ακατόρθωτα κατόρθωτα. Να είστε πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Το βίντεο θα προβληθεί δικαιολογημένο, όπως καταλαβαίνετε, στις 28 Φεβρουαρίου, μόνο και μόνο για να τονίσει τις ευθύνες της δολοφονικής αμέλειας και αυλεψίας ενός κράτους το οποίο έμαθε να φτιάχνει πολίτες που δεν δίνουν πέρα και πάνω απ' όλα από τον εαυτό τους και το πετσί τους. Αλλά δεν είναι ο πραγματικός Έλληνας αυτός που θέλουν να καταστρέψουν και να συντρίψουν. Υπάρχει εκεί έξω και είναι ανάμεσά σας. Υπάρχει και θα υπάρχει για πολλές χιλιάδες ακόμα χρόνια. Το ξέρουμε, το ξέρουν και αυτοί και οι υπέρτερες σκοτεινές δυνάμεις που είναι από κάτω και κινούνται από πίσω, κινούν τα νήματα, όλοι το ξέρουν. Αυτοί που δεν λένε να το καταλάβουν είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Εσείς που πιστεύετε, εσείς που έχετε πίστη, όλοι εσείς που είστε εκεί έξω και
τολμάτε ακόμα και λέτε την άποψή σας, έστω και μεταξύ σας, στην οικογένειά σας, γιατί παρά έξω δεν μπορείτε να την πείτε, φοβόσαστε. Έχει στοχοποιηθεί η λογική, έχει στοχοποιηθεί οποιοδήποτε λέει το προφανές, οποιοδήποτε λέει την αλήθεια. Φίλες και φίλοι, παίρνετε δύναμη και αντλείτε δύναμη όλοι από ανθρώπους που είναι απλοί. Δεν θα πω μόνο για τη Μαρία την Καριστιάνου, υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί ανάμεσά σας. Τους έχετε δίπλα σας. Πάρτε το παράδειγμά τους, γίνετε συνοδοιπόροι και συνεργαστείτε μεταξύ σας. Γιατί αυτά που έρχονται δεν είναι εύκολα, ούτε αντιμετωπίζονται από έναν μόνο ή μια φαμίλια ή μια οικογένεια. Χρειάζεται κοινωνική συνοχή. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να είστε πολύ καλά.